είναι η κρίσιμη μέρα για την ανάδειξη ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και στα επιτελεία των υποψήφιων αρχηγών έχει σημάνει συναγερμός με τους 6 υποψήφιους να πραγματοποιούν τις τελευταίες τους προεκλογικές εμφανίσεις. Μαζί συνεχίζουμε, μαζί θα νικήσουμε. Κλείνοντας την κεντρική του ομιλία στην Αθήνα και έχοντας την αγκαλιά του το γιο του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα ενότητας και νίκης. Την Κυριακή θα είμαστε νικητές, γιατί τα δύσκολα είναι πίσω μας και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Συνολικά οι υποψήφοι λίγες ώρες πριν από την κάλπη έκαναν κάλεσμα συμμετοχής, στέλνοντας μηνύματα στους ψηφοφόρους που θα είναι μέλη και φίλοι του κόμματος. Πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, πάμε να τους δώσουμε ξανά ελπίδα, γιατί μόνο έτσι θα ξαναδεί η Ελλάδα στα πόδια της. Ό,τι και να γίνει, θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όποιος δεν είναι στην πρώτη γραμμή και όποιος την κάνει ή όποιος δημιουργήσει πρόβλημα, θεωρώ ότι αυτό θα είναι πολιτικό έγκλημα. Με κεντρική ομιλία στην Αθήνα ολοκλήρωσε την προεκλογική της εκστρατεία η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε ένα τριπλό, όπως είπε, σχέδιο. Έχω ένα τριπλό σχέδιο για την Ελλάδα, για την κοινωνία, για το ΠΑΣΟΚ. Δεν ψηφίζουμε μόνο για την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζουμε και για την πρωθυπουργό την επόμενη μέρα και αυτή θα είναι σοσιαλδημοκράτησα. Ο Χάρης Δούκας επέλεξε την Κρήτη για να κλείσει τον προεκλογικό του αγώνα. Μάλιστα το πρωί βρέθηκε στους τάφους των Βενιζέλων όπου κατέθεσε στεφάνι. Συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος, ο Χάρης Δούκας επισκέφθηκε και το Ηράκλειο, όπου έκανε βόλτα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και συνομίλησε με κόσμο. Είμαι στην Κρήτη με τους μεγάλους δημοκρατικούς αγώνες και το Ηράκλειο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και δίνουμε από εδώ ένα μήνυμα ελπίδας ότι ενώνοντας δυνάμεις μπορούμε να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ μια επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Και καλούμε λοιπόν όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες που πιστεύουν στη δημοκρατία, στη λογοδοσία, στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη και που δεν μας λιδώρησαν και μας πούλησαν για μια καρέκλα είτε αριστερά είτε δεξιά, αλλά πιστεύουν βαθιά ότι θέλουν να έρθουν με συμμετοχή και δημοκρατία στρατιώτες για να δώσουμε τις πολύ μεγάλες μάχες στο επόμενο διάστημα, να έρθουν για να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ξανά νικητή. Δικαίωμα συμμετοχή στις κάλπες που ανοίγουν στις 7 το πρωί της Κυριακής έχουν μέλη και φίλοι του κόμματος από 16 ετών και πάνω που θα πρέπει να καταβάλουν για να ψηφίσουν το αντίτιμο των 3 ευρώ. Έφτασε η ώρα της δικής σου απόφασης. Η συμμετοχή σου είναι δύναμη και έμπνευση. Είναι εντολή για ένα μεγάλο και νικηφόρο κίνημα, όπως ήταν πάντα το ΠΑΣΟΚ.